Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε πλέον σε ένα κομβικό σημείο μιας δύσκολης περίοδου που μπορούμε να πούμε ότι οδηγούμαστε στο τέλος των προγραμμάτων της σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και της αυστηρής επιτροπίας. Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή μιας συμφωνίας που πράγματι περιέχει συμβασμούς, αλλά που ταυτόχρονα ανοίγει δρόμους. Είμαστε πλέον όλο και πιο κοντά στην ώρα που η χώρα θα αλλάξει σελίδα. Είναι το αποτέλεσμα μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης που παράλληλα ανέδειξε ξεκάθαρα τις δογματικές αντιλήψεις των δανειστών αλλά και της Τρόικα εσωτερικού που ποντάρισε στην αποτυχία. Όχι απλώς στην αποτυχία της κυβέρνησης αλλά στην καταστροφή της χώρας για να έρθουν ξανά στην εξουσία ως δήθεν σωτήρες. Συνεπικουρούμενοι βέβαια από μερίδα των μέσων ενημέρωσης που βλέπουν καθημερινά και παντού να έρχεται η καταστροφή, καλλιεργούν συστηματικά ένα κλίμα μιζέρια στους πολίτες και κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση δείχνοντας τα ερείπια που ήδη άφησαν πίσω τους κατά τη δική τους διακυβέρνηση. Φυσικά και αναγνωρίζουμε ότι στη συμφωνία υπάρχουν μέτρα που θα στενοχωρήσουν τους πολίτες. Αυτό συμβαίνει σε κάθε διαπραγμάτευση, γιατί στη διαπραγμάτευση κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις. Ωστόσο, η συμφωνία περιλαμβάνει και θετικά μέτρα, περιλαμβάνει αντίμετρα, που όλοι καταλαβαίνουμε γιατί εσείς ουδέποτε καταφέρατε να φέρετε στο τραπέζι τη συζήτηση. Δεν το κάνατε γιατί στην νεοφιλελεύθερη αντίληψη του κόμματός σας το κοινωνικό κράτος απλώς δεν υπάρχει. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία το κοινωνικό κράτος είναι μια περιττή δαπάνη. Γι' αυτό και τώρα επιχειρείτε να υποβαθμίσετε τα μέτρα που έρχονται για να στηρίξουν τους αδύνατους και να ενδυναμώσουν το πλέγμα προστασίας του κράτους. Με απλά λόγια, απέναντι στους αδύναμους και στον κόσμο της εργασίας είσαστε απέναντι. Και αυτή είναι η κρυφή σας ατζέντα που επιχειρείτε να καλύψετε με αντιπολιτευτικές κραυγές. Γιατί αν ήσασταν σήμερα κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα γκρεμίζατε και ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η συμφωνία χαλάει το δικό σας αφήγημα που θέλει παντού να έρχεται η καταστροφή. Κάθε μέρα προβλέπετε ότι έρχεται η καταστροφή και παρότι η πραγματικότητα σας διαψεύδει, επιμένετε να συνεχίζετε με νέες προβλέψεις για καταστροφές. Δεν θέλετε να ψηφίσετε γιατί το θετικό ισοζύγιο σας προκαλεί πολιτική αλλεργία. Στην περίοδο 18-21, κόντρα στα μέτρα 4,9 δις, έρχονται θετικά μέτρα ύψους 7,5 δις. Το θετικό σας προκαλεί αλλεργία όταν έχετε συνηθίσει να βλέπετε δράκους. Κυβερνήσατε στηριζόμενοι στα ρουσφέτια, στις προσωπικές εξυπηρετήσεις, κλείνατε τα μάτια στη φοροδιαφυγή και αυτό δεν ήταν η εξαίρεση, ήταν ο κανόνας. Γιατί όταν το κράτος είχε οικονομικούς πόρους, ποτέ δεν φροντίσατε να δημιουργήσετε δομές, προτιμούσατε να μοιράζετε δουλειές στους ημέτερους. Και υπογράφατε και απευθείας αναθέσεις παραμονέως εορτών, Χριστουγέννων και εκλογών. Και ξέρετε, πίσω από τη βιτρίνα κρύβατε τα ερείπια, κυβερνούσατε με τα ρουσφέτια. Δεν σας ενδιέφερε ούτε να δημιουργήσετε κοινωνικό κράτος, ούτε καν σοβαρές και λειτουργικές δημόσιες δομές προς όφελος των πολιτών. Και τώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί κατά από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εσείς φυρίζετε αδιάφορα και κάνετε λόγο για ψευτοαντίμετρα. Είστε εσείς που λέγατε ότι τόσα κι άλλα τόσα μέτρα θα ψηφίζατε για να κλείσει όπως η αξιολόγηση. Είστε εσείς που πανηγυρίζατε με το σύνθημα του περίφημου success story γιατί δικές σας πολιτικές εξαντλούνται στα συνθήματα. Ας δούμε λοιπόν τώρα όλοι καθαρά ποιοι είχαν δίκιο όσοι φώναζαν τον περασμένο Δεκέμβρη να υπογραφούν πάση θυσία όλα όσα έφερναν στο τραπέζι δανειστές. Ας πάμε τώρα και στα ειδικά μισθολόγια. Εδώ και καιρό προσπαθείτε να ψαρέψετε σε θολά νερά. Τι υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνάντησή του με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας? Ότι θα επιστρέψει το υπόλοιπο 50% των αναδρομικών στο προσωπικό με τρόπο που, όπως είπε, δεν θα θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ούτε πώς θα τα δώσει, ούτε πώς, με ποιο τρόπο. Και ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μειώσεις που έγιναν επί των δικών σας ημερών. Και τώρα μας λέτε ότι όταν γίνεται κυβέρνηση θα σεβαστείτε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά εσείς κόψατε τους μισθούς.
Τι άλλο υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στο προσωπικό των όπλων δυνάμεων και σώματος ασφαλείας? Ότι η προτεραιότητά σας θα είναι η κατάθεση ενός νέου ειδικού μισθολογίου, αλλά και πάλι παρέλειψε να πει πώς θα είναι αυτό το νέο ειδικό μισθολόγιο. Καμία εξήγηση. Θα σας βοηθήσω και θα σας θυμίσω ορισμένα ζητήματα. Ποια ήταν η δική σας πρόταση το Σεπτέμβριο του 2014, κοινή πρόταση, επισπεύδων Υπουργείο του Υπουργείου Άμυνας, αλλά κοινή πρόταση Υπουργείου Άμυνας, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείου Ναυτιλίας. Όταν εσείς είσαστε κυβέρνηση, προέβλεπε ή όχι μειώσεις και μάλιστα στους κατώτερους βαθμούς με μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη πρόταση του Σεπτεμβρίου του 2014 του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν τότε που ως κυβέρνηση κάνατε απολύσεις. Τότε που ως κυβέρνηση διαλύσατε και τη Δημοτική Αστυνομία. Και διαλύοντας τη Δημοτική Αστυνομία, αναγκάσατε σε επιπλέον φόρτο την ελληνική αστυνομία στους δρόμους της Αθήνας, αποσπώντας την από το κύριο έργο της που είναι η δίωξη του εγκλήματος. Και σήμερα φωνάζετε και κόπτεστε για την αστυνόμευση. Αλλά αυτό κάνετε. Διαλύετε δομές, κληρονομείτε στους επόμενους συντρίμια και ως αντιπολίτευση μας εγκαλείτε. Ας μείνουμε όμως στο θέμα του ειδικού μισθολογίου των ενστόλων. Καμία μείωση δεν γίνεται στις ονομαστικές αποδοχές. Δεν ανατρέπεται το επίπεδο αποδοχών του προσωπικού, γιατί αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο τους, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι απερίσπαστοι θα συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Η προσωπική διαφορά είναι θεσμοθετημένη, κατοχυρωμένη και δεν έχει χρονικό περιορισμό εφαρμογής. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ενσωματώνονται στο βασικό μισθό επιδόματα, κάτι που αποτελούσε αίτημα επί σειρά ετών των συνδικαλιστικών ενώσεων και των εργαζομένων. Κάτι που εσείς δεν κάνατε ούτε στα χρόνια προ-κρίσης, γιατί θέλατε να έχετε τον κόσμο σε ομοιρία, τσοντάροντας δίπλα στο μισθό επιδόματα, αλλά όχι αυξάνοντας το βασικό μισθό που συμπαρασύρει θετικά και τον υπολογισμό των συντάξεων. Είχαμε δεσμευτεί και κάνουμε τη δεσμευτή μας πράξη ότι δεν θα μειωθούν οι απολαβές των ενστόλων. Εσείς είσαστε αυτοί που μείωσατε τους μισθούς του προσωπικού. Με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων. Για κάθε κατηγορία προσωπικού, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται αυτοτελώς με πρόβλεψη μισθολογικής κλίμακας με κλιμάκια. Υπάρχουν προβλέψεις επιδομάτων, ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας, οικογενειακής παροχής, στην οποία περιλαμβάνεται και το επίδομα εξομάλυνσης για τους διαζευμένους που είχα υποσχεθεί εγώ εδώ στη Βουλή και πλέον περιλαμβάνεται στο σχετικό άρθρο, και θέσεις ευθύνης, όπως και πρόβλεψη επιπρόσθετων αποζημιώσεων για εργασία πέραν του πενθυμέρου. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου και διατηρείται το επίδομα τροφής στους δοκίμους. Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων και του επιδόματος θέσης ευθύνης, σημειώνεται ότι συνδέονται με την ενεργό πραγματική άσκηση των καθηκόντων των στελεχών. Διατηρείται ο υπολογισμός, παρότι άλλα λέγατε προχθές, δεν τα διαβάσατε καλά, διατηρείται ο υπολογισμός του χρόνου της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου φίτησης στα ΑΕΗ, για όσους το είχαν κατοχυρώσει μέχρι 31/12/2016, και ας κάνατε τόσες μέρες ότι δεν το βλέπατε. Διατηρείται το επίδομα για υπεροριακή απασχόληση τα Σαββατοκύριακα, όπως μέχρι τώρα, δηλαδή ακόμη και για τους 4 μήνες που έχουν 5 Σαββατοκύριακα, δηλαδή μέχρι 5 μέρες, όπως προβλεπόταν. Καταργείται η αναστολή των μισθολογικών οριμάσεων και προαγωγών που ίσχυαν μέχρι 31/12/18. Βελτιώνεται, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι 31/12/18 είχε σταματήσει να συνδέεται το βαθμολόγιο, δηλαδή η προαγωγή με τις αυξήσεις. Τώρα επανερχόμαστε στο καθεστώς το προηγούμενο πρώτης αναστολής. Βελτιώνεται η αποζημίωση για την νυχτερινή εργασία χωρίς τον κατώτατο περιορισμό των 488 ωρών που υπήρχε μέχρι τώρα και που περιμέναμε να περάσει το πρώτο εξάμηνο, καλύπτονταν οι 488 ώρες και μετά ζητιανεύαμε από το Υπουργείο Οικονομικών επιπλέον χρήματα τα οποία
προσπαθούσε και αυτό το Υπουργείο να τα βρει με ανορθόδοξους τρόπους πολλές φορές. Τώρα αυτός ο περιορισμός καταργείται και μπορεί τα υπερορίες αυτές να δίνονται και σε μεγαλύτερο αριθμό. Διατηρείται το επίδομα για τους υπηρετούντες στα αστυνομικά τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής, ένα επιμέρους θέμα, πλην όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να κάθε μέρα να πηγαίνουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλιόμετρων που υπάρχει αυτός ο περιορισμός για τη διαμονή τους, γιατί δεν υπάρχει κοντύτερα κάποιο χωριό και επομένως πρέπει να παίρνουν κάποιο επίδομα για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Διατηρείται το επίδομα του προσωπικού εσωτερικών υποθέσεων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, πυροτεχνουργών κλπ. Ναι, έχουν κατέβει νομοθετικές ρυθμίσεις ή εάν σε κάποια από αυτά δεν έχουν κατέβει, θα κατέβουν στη συνέχεια. Είναι ανακοίνωση η οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή επιθυμία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι ανακοίνωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Δίνεται επιπλέον. Ναι, ακριβώς. Δίνεται το επίδομα παραμεθωρίου, το οποίο... Κύριε Πρόεδρε. Το θέλετε επιπλέον, κύριε Υπουργέ. Δευτερόλεπτο. Μισό λεπτό. Εντάξει. Μέχρι τώρα δινόταν το επίδομα παραμεθωρίου περιοχής για τον Εύρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μόνο στους στρατιωτικούς. Με αυτό το νομοσχέδιο δίνεται αυτό το επίδομα παραμεθωρίου περιοχής και στους αστυνομικούς και στους πυροσβέστες και στους λιμενικούς, οι οποίοι είτε είναι αποσπασμένοι είτε υπηρετούν σε μόνιμη βάση σε αυτές τις περιοχές. Και αυτό είναι μια καινούρια ρύθμιση, αναγνωρίζοντας τον αγώνα, τις θυσίες, τους κόπους, την επικινδυνότητα, αν θέλετε, αυτών των ανθρώπων που θαλασσοδέρνονται λιμενικοί εκεί, που ταλαιπωρούνται οι άλλοι και λόγω του μεταναστευτικού. Τέλος, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, το επόμενο διάστημα θα εξεταστούν τα κλιμάκια μισθοδοσίας και σε περίπτωση που χρειαστεί θα γίνει εναρμόνιση. Και αυτό γιατί πράγματι αναγνωρίσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να εναρμονιστούν. Συνοψίζοντας, το νέο ειδικό μισθολόγιο έρχεται να διασφαλίσει τη διατήρηση των ονομαστικών αποδοχών του προσωπικού, αυξάνεται ο βασικός μισθός με την ενσωμάτωση επιδομάτων και διασφαλίζεται το εισοδηματικό επίπεδο αποδοχών του προσωπικού, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους. Παρά το θόρυβο που προκαλείται, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας γνωρίζουν την αλήθεια και ξέρουν ότι στις δύσκολες αυτές συνθήκες κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ.